Μάνο, καλημέρα στην Αγία Πετρούπολη. Καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Βλέπω μουντάδα έξω από το παράθυρο. Μου έλεγες νωρίτερα ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. Εντάξει, εδώ όχι πολύ χαμηλή για εδώ. Οπότε, αλλά για τα δικά μας δεδομένα στην Αθήνα είναι σίγουρα χαμηλή. Δεν κυκλοφορείς δηλαδή πολύ έξω? Το καφεδάκι σου το πίνεις εντός των τυχών? Ναι, δεν υπάρχει έξω. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας γυρίζοντας αρκετά το χρόνο πίσω και θέλοντας να θυμίσω γενικότερα στους θεατές μας, τους αναγνώστες του gazeta.gr, ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε μέσα στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεγάλωσες βλέποντας ποδοσφαιρικά παιχνίδια και μπασκετικά παιχνίδια, συνδέθηκες με την οικογένεια Γιαννακόπουλου και μάλιστα διάβασα σε μια συνέντευξη προετοιμαζόμενος για τη συνάντησή μας, τη διαδικτυακή, ότι όταν ήσουν μικρός, σου είχε πει κάποια στιγμή η μητέρα σου, κάτσε να διαβάσεις και άσε τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποια μέρα θα σε καταστρέψει. Ισχύει αυτό? Είναι αλήθεια. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις εποχές, για το πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τον Παναθηναϊκό? Κοίταξε να δεις, εγώ ήμουν πολύ δίπλα στο γήπεδο. Ο πατέρας μου ήταν πολύ άρρωστος Παναθηναϊκός. Το ίδιο με μένα και χειρότερα, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερα. Ναι, αλλά παρακολουθούσα όλα τα παιχνίδια, δηλαδή όλες τις προπονήσεις, συγγνώμη. Τα παιχνίδια δεν είναι τόσο σημαντικό, θα έλεγα. Παρακολουθούσα τις προπονήσεις ποδοσφαίρου, μετά του μπάσκετ και μετά του βόλεϊ. Αυτό δεν το ξέρετε. Ξέρω και βόλεϊ, δηλαδή, μπορώ να σου πω. Και τελικά πώς σε κέρδισε το μπάσκετ? Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ και ήταν και η οικογένεια Γιαννακόπουλου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Το 1991, όταν ανέλαβες τότε κατά κάποιο τρόπο ως team manager της ομάδας, έτσι? Ναι, αλλά ήμουν από την αρχή που ήρθε ο κύριος Παύλος. Το 1987 μαζί... εννοείς? Ναι, περίπου. Τώρα έχω χάσει και τις ημερομηνίες, παλιώσαμε. Ήμασταν μαζί, είχε κάποια νέα παιδιά τα οποία ήταν μαζί του και πολεμούσαμε υποτίθεται την παλιά κατάσταση, τους ηλικιωμένους που έπρεπε να φύγουν. Είχες δηλαδή και αυτό το ρόλο του εφόρου που υπήρχε παλιά, έτσι? Ναι, βέβαια. Κάνοντας μια αναδρομή γενικότερα για το τι προσωπικότητες έχει συναντήσει στο Παναθηναϊκό, με πόσους μεγάλους αθλητές, προπονητές έχει συνεργαστεί, γυρίζω πίσω το χρόνο και βλέπω Βράνκοβιτς, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε πάρα πολύ με το Τριφύλι. Φυσικά ήσουν στα μέσα και στα έξω, γιατί άκουσα πρόσφατα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Τάσος Δελμπαλταδάκης, ο πρώην ατζέντης, ο οποίος είπε ότι ο Μάνος Παπαδόπουλος ήταν ο άνθρωπος που δεν του έπαιρνε κουβέντα. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι ήσουν στα μέσα και στα έξω της μεταγραφής του Ντράζαν Πέτροβιτς, για την οποία δεν έχεις μιλήσει ποτέ. Νομίζω ότι είχε βρεθεί πολύ κοντά. Δηλαδή όταν έκλεισε το τηλέφωνο, το τελευταίο τηλέφωνο, του είπε πάω στο Ζάγκρεμ, νομίζω, και έρχομαι στην Αθήνα για να με παρουσιάσετε και τα λοιπά. Μάλιστα. Έζησες τη μεταγραφή του Νίκου Τουγκάλη. Που ήταν ο θεός του ελληνικού μπάσκετ και παραμένει ο θεός του ελληνικού μπάσκετ, όπως και έζησες και το άδοξο τέλος του Νίκου Γκάλη στο κλειστό του Μέτς, σε εκείνο το μάτς με τους αμπελόκηπους. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή? Κοίτα, το θυμάμαι όλα, αλλά αυτά θα τα γράψω σε βιβλίο. Γιατί ήμουν ο άνθρωπος που τον πήγε σπίτι του, δεν πήγε μεταξύ. Μπορεί ούτε ο ίδιος να θυμάται. Έτσι. Αλλά επειδή άκουσα κάποια συνέντευξη που του είπανε κάποια λόγια και είπε ναι, ο άνθρωπος που τον πήγε σπίτι του ήμουν εγώ. Μάλιστα. Προσπαθώντας παράλληλα να το μεταπίσεις, να το πάρει λίγο αλλιώς, έτσι? Αυτό σου είπα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Από εκεί και πέρα είναι ο Ντομινίκ. Η εποχή του Ντομινίκ, η οποία πραγματικά έριξε τα τσιμέντα τότε. Ήταν μια έκφραση που χρησιμοποιούνταν από τον αθλητικό τύπο πολύ. Και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός δικαιώθηκε με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, έτσι? Καταρχάς, ένα χρόνο προσπαθούσε ο κύριος Παύλος να το πάρει. Ένα χρόνο. Από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή, προσπαθούσε. Εκεί την εποχή, εμείς ήμασταν προετοιμασία στην Γαλλία, η ομάδα. Όταν με φωνάξανε στο τηλέφωνο και πήγα, δεν θυμάμαι τότε
και τα κινητά, αν πιάνανε εκεί, δεν πιάνανε. Πήγα, αλλά θυμάμαι ότι με φωνάξανε στο ξενοδοχείο, στο τηλέφωνο του ξενοδοχείου. Γιατί η ομάδα ήταν έξω, έτρεχε. Είχε προπόνηση έξω. Και μου ήταν ο κύριος Παύλος που μου είπε ότι υπογράψαμε τον Ντομινίκ. Και έπρεπε εσύ να το μεταφέρεις στην υπόλοιπη ομάδα. Ναι, στον προπονητή κυρίως. Μάλιστα. Με τον οποίο δεν τα πήγε και καλά ο Ντομινίκ τελικά. Εντάξει, τώρα αυτά είναι... Επίσης, μια φοβερή ιστορία ήταν η ιστορία του Σάλεϊ, που ήταν την επόμενη χρονιά. Εντάξει, ο Σάλεϊ ήταν μια ειδική περίπτωση. Φοβερός παίκτης, έτσι. Πολύ καλός παίκτης. Θα σου θυμίσω ότι πριν φύγει, είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό άνετα, σκοράροντας, εσύ μπορεί να μην τα θυμάσαι. Γιατί στο γήπεδο ήμουνα. Στο γήπεδο ήμουνα. Εντάξει. Που είχε βάλει τάρλα της φασούλας στο καλάθι. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, δεν είχε πρόβλημα στο αγωνιστικό κομμάτι. Απλώς ήταν ένας εκατομμυριούχος που ήταν κωμικός, ήθελε να γίνει ηθοποιός, νομίζω έγινε, με τη Walt Disney. Δηλαδή, οι προτεραιότητες του ήταν διαφορετικές από τον αθλητισμό. Επίσης, με όλη τη διαδρομή σου στον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι κάλλιστα θα μπορούσες να έχεις μάθει και άψογα σέρβικα. Γιατί έχεις... Τα πρώτα χρόνια προσπάθησα. Ναι. Τα πρώτα χρόνια που είχαμε όλους Σέρβους, είτε προπονείτε, ή μάλλον να πω και Ιουγκοσλάβους, γιατί ο Παυλίσεβιτς ήταν Κροάτης, έτσι. Ναι. Που είχαμε Ιουγκοσλάβους, προσπάθησα. Τα βασικά σίγουρα τα καταλαβαίνεις, έτσι. Τότε, εκείνη την εποχή, τα καταλάβαινα. Δηλαδή, όταν μιλούσανε το νόημα, το καταλάβαινα, έτσι. Εγώ βλέπω εδώ στη λίστα που έχω ετοιμάσει Παυλίσεβιτς, Μάλκοβιτς, Σούμποντιτς, Ομπράντοβιτς, Ιβάνοβιτς, Τζόρτζεβιτς. Ναι. Και πόσους άλλους παίκτες. Μποντίνογα, ναι. Ράτζα, Ρέμπρατσα και άλλους πολλούς. Πάσπαλι, ναι. Ο άνθρωπος που σε σημάδεψε περισσότερα, να υποθέσω ότι είναι ο Ζέλκο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο έζησες τα χρυσά χρόνια του Παναθηναϊκού. Σίγουρα, δεν υπάρχει αφού. Έχεις ακόμα επαφή μαζί του και γενικότερα, τι είναι αυτό γενικότερα το οποίο έμαθες από αυτόν τον άνθρωπο? Κοιτάξτε, πολλά αυτά που έμαθα δεν λέγεται με μία λέξη. Έχω πει και σε άλλη φορά ότι με τον Ζέλικο και με τον Δημήτρη τον Τούδη μεγαλώσαμε μπασκετικά μαζί. Εντάξει, γιατί και ο Ζέλικο ήταν μεγάλος προπονητής, αλλά ο κορυφαίος έγινε στον Παναθηναϊκό. Όπως και ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη ομάδα, αλλά κορυφαία έγινε με τον Ζέλικο. Ναι. Και όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν τότε εκεί, πιστεύω ότι φτάσαμε στο πικ των γνώσεων και των τίτλων, αλλά των γνώσεων γύρω από το άθλημα, ο καθένας στον τομέα του, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε, εκείνη την περίοδο. Όλες οι ομάδες έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος, τηρώντας τον κανόνα της εμπιστευτικότητας, κινεί τα νήματα σε μυστικό φόντο, χωρίς να υπάρχει κάτι παράνομο σε αυτό. Εσύ ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε τα πάντα στον Παναθηναϊκό, λειτουργούσες τα πάντα, οπότε γενικώς έζησες πάρα πολλές κομβικές καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη η επιστροφή του Σπανούλη από το NBA στον Παναθηναϊκό, όπως η αποχώρηση του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, όπως το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά γιατί ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, τα συμβόλαια με τον Σαρούνας Γιασκεβίτσου στο Μελία στη Μαδρίτη, που είχα ξυπνήσει και είχα κατέβει στο λόμπι και σε είχα δει με τον Σάρας και σου λέω τι κάνεις εδώ. Δεν θυμάσαι, εγώ θυμάμαι καλύτερα από σένα. Φορούσα ένα μπουφανάκι, παρόλο που ήταν καλοκαίρι, γιατί μέσα στο ξενοδοχείο είχε κρύο λόγω του κλιματισμού. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, μέσα από το μπουφάν είχα τα συμβόλαια. Και πήγαινα στο, πώς το λένε, στο business lounge για να στείλω πρωί-πρωί τα συμβόλαια. Εσύ δεν ξέρω τι έκανες, γυμναστική προφανώς, κάτι έκανες εκεί, πρωινό, έπαιρνες χωρίς. Δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβες και λέω, ουφ, ευτυχώς, δεν κατάλαβα ότι πάω για αυτή τη δουλειά. Θέλω να μας πεις δύο κουβέντες από τις δύο ιστορίες με τον Σπανούλη. Την επιστροφή του από τους Houston Rockets στον Παναθηναϊκό, που ήταν μια πολύ λεπτή ιστορία, αλλά και την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε και κάποιες ισορροπίες και επανέφερε τον Ολυμπιακό στο επίπεδο που ήταν παλιότερα.
δεκαετία του 90. Εντάξει, γεγονότα ακριβή δεν μπορώ να πω. Θα τα πω όταν τελειώσει την καριέρα του. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι αγωνιστικά άλλαξε την ιστορία των δύο ομάδων, κυρίως του Ολυμπιακού βέβαια, γιατί ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει επιτυχίες. Και θα έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η κρίση αυτή η μεγάλη, θα είχε και επιτυχίες το ίδιο ευρωπαϊκές. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός χωρίς το Σπανούλη δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει τις επιτυχίες που είχε, είτε με βάζοντας 50 εκατομμύρια. Ναι. Έτσι θεωρώ. Δηλαδή, ο Σπανούλης εκτός από το αγωνιστικό του άναξε και την οτροπία, την οποία είχε αποκτήσει τον Παναθηναϊκό, την έχει μέχρι σήμερα και βέβαια εξέλιξε την καριέρα του, διότι εκεί ήταν ο superstar. Ενώ στον Παναθηναϊκό ήταν και αυτός ένας από τους stars. Ναι, γιατί εκείνη τη χρονιά η ομάδα είχε και το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και το Γιασκεβίτσιος. Ναι, σίγουρα, αλλά... Πέκοβιτς, αυτό... Μπατίστ, Φώτση, πάρα πολύ. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι έγινε ο απόλυτος στάρ στον Ολυμπιακό. Σίγουρα. Και του αξίζει, δηλαδή. Δεν έγινε... Δηλαδή, ο Σπανούλης είναι ένα παιδί που δεν του χαρίστηκε τίποτα. Ούτε είχε τα φοβερά προσόντα, έτσι, ούτε είχε κάποιο πρόξιμο, ούτε κάποιος ήθελε να τον ευνοήσει. Δηλαδή, ό,τι έκανε, το έκανε με την αξία του. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Το απέδειξε στο γήπεδο, δηλαδή δεν... Πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια απεμπλοκής του από το NBA? Ήταν πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ήτανε, όταν μου ήρθε το email που ζητούσε λεφτά, ένα ποσό, τώρα δεν μπορώ να πω το νούμερο, δεν θέλω να το πω τώρα. Ήταν ένα νούμερο εξωπραγματικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το ζητούσαν τότε οι Houston Rockets? Το ζητούσαν τότε οι Σαν Αντώνιο... Α, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς, στους οποίους είχαν πάει τα δικαιώματά του εντωμεταξύ. Ναι. Ζητούσαν λοιπόν ένα νούμερο τεράστιο, το οποίο το δικαιολογούσαν ότι αυτά είναι τα νούμερα τα οποία αναγκάζονται να πληρώσουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι αμερικάνικες ομάδες για τους stars των ευρωπαϊκών ομάδων όταν θέλουν να τους πάρουν. Και καταφέρατε με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, και το ξεπεράσατε αυτό. Πληρώσαμε. Καταφέραμε, δηλαδή κατάφερε η οικογένεια να το ξεπεράσει πληρώνοντας. Όχι αυτό το νούμερο βέβαια που ζητήσανε, αλλά πάλι ένα νούμερο το οποίο ήταν πραγματικά μεγάλο. Και θυμάμαι ότι είχα πει στον Μπιούφορντ, νομίζω ήταν ο general manager. Ο Άρσι Μπιούφορντ, ναι. Του είχα πει, καλά, έχετε, δεν ξέρω, 200 εκατομμύρια δολάρια budget. Ήταν πρωταθλητής NBA Σαν να τον έσπερες, ναι. Τώρα τι θέλετε, αυτά τα λεφτά θέλετε? Σας λείπουνε, ας πούμε, κάπως έτσι για να καταλάβω. Και μου είπε, όχι, είναι θέμα αρχής. Ναι. Ότι το θεωρούμε μεγάλο παίκτη και για σας είναι σημαντικός και είναι θέμα αρχής. Ότι πρέπει να τον πληρώσετε όσο είναι η τιμή του. Τα κατάφερες το 2007 με τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους σαν παίκτη. Πόσες φορές προσπάθησες να το φέρεις στον Παναθηναϊκό σαν προπονητή? 2-3 φορές σίγουρα. Γιατί ήταν μπορεί το δύσκολο? Και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Γιατί ήταν πιο δύσκολο? Ή δεν βοήθησαν οι συγκυρίες? Κοίταξε, την πρώτη φορά που τον θέλαμε και είχαμε πάει σπίτι του για να τον πάρουμε μετά το Ζέλικο, μου είπε, καταρχάς το σκέφτηκε, έτσι. Δηλαδή έκανε καμία εβδομάδα να απαντήσει. Αλλά τελικά ήθελε να παίξει. Είχε τη διάθεση να παίξει κι άλλο. Ναι. Ήταν το 2012 που έπαιξε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Εθνική Λιθουανία, ναι, στο Λονδίνο. Ναι. Και έπαιξε καλά. Πήγε Final Four με την Μπαρτσελόνα. Ναι. Την επόμενη χρονιά, ναι. Την επόμενη χρονιά. Τον βρήκατε πέξε... στην... όχι, ήταν στο Λονδίνο, τότε που πήγε στο Λονδίνο, στο Final Four, σωστά. Ναι. Αλλά έπαιξε, δηλαδή... Ήτανε, έπαιξε καλά. Δεν... Πώς θα χαρακτήριζες τον Παναθηναϊκό γενικότερα όσον αφορά τη ζωή σου και την δική σου παρουσία στον επαγγελματικό στίβο? Κοίταξε, εδώ πέρα δεν μπορώ να πω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Είπες προηγουμένως ότι όλη μου η αθλητική ζωή, καριέρα και αυτά ήταν ο Παναθηναϊκός. Έτσι ξεκίνησες, κάπως έτσι.
Θα ήθελα να σου πω λοιπόν ότι όλη μου ζωή είναι ο Παναθηναϊκός. Ήταν, είναι και θα είναι. Όλη μου, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι φίλοι μου, οι πραγματικοί μου φίλοι είναι μέσα από τον Παναθηναϊκό. Ή μέσα από την ομάδα ή στον ευρύτερο το χώρο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Τα παιδιά μου είναι Παναθηναϊκοί. Δίνονται Παναθηναϊκά, νιώθουν Παναθηναϊκά. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Επομένως, όταν μου είπες στην αρχή ότι δεν το σκέφτεσαι ακόμα το μάτς με τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα. Όταν μου λες ότι όλη σου η ζωή είναι ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και δεν το σκέφτομαι. Δεν μπορεί να μην περνάει, δεν μπορεί να μην περνάει από το μυαλό σου. Εκτός και προσπαθείς με τον τρόπο σου να το βγάζεις. Ακριβώς αυτό. Το είπες. Γι' αυτό. Δηλαδή, τι να σκεφτώ για αυτό το μάτς. Τι να σκεφτώ. Περίεργο είναι. Είναι περίεργο. Για μένα. Αλλά δεν μπορώ. Και ευτυχώς δεν παίζω, έτσι. Δεν παίζω κιόλας. Αν έπεσα, δεν ξέρω. Δεν παίζω. Θα κάτσω να δω το μάτς, εντάξει. Ανατρέχω σε μία δήλωση που είχες κάνει στο πρόσφατο παρελθόν, με την οποία είχες υποστηρίξει ότι το κεφάλαιο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό δεν έχει κλείσει. Εμένα η δική μου ερώτηση δεν έχει να κάνει σε τίποτα σε σχέση με αυτό. Έχει να κάνει με το αν το κεφάλαιο Μάνος Παπαδόπουλος στον Παναθηναϊκό έχει κλείσει. Κοίταξε, δεν ξέρω γιατί τα χρόνια περνάνε. Έτσι. Και ξέρεις πολύ καλά τι να λέμε. Ο Παναθηναϊκός είναι η ζωή μου. Στην κυριολεξία. Δεν είναι δηλαδή, και τώρα δεν έχω ανάγκη να πουλήσω Παναθηναϊκό Φροσύνη. Απλώς γελάω με αυτούς που την πουλάνε. Γελάω πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός είναι και θα είναι η ζωή μου. Είτε θα είμαι απ' έξω, είτε θα είμαι μέσα, είτε θα είμαι φιλάθλος, είτε θα είναι τα παιδιά μου που θα τρέχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Παναθηναϊκό. Αυτά που έχω για τον Παναθηναϊκό είναι αυτά. Όλη μου η ζωή είναι ο Παναθηναϊκός. Οι φίλοι μου είναι Παναθηναϊκοί. Οι καλοί μου φίλοι είναι Παναθηναϊκοί. Όταν έχω ένα πρόβλημα θα πάρω κάποιον που είναι Παναθηναϊκός. Να σου το πω έτσι. Οπότε τι να συζητήσουμε να πούμε. Αν ο κύκλος έχει κλείσει ή δεν έχει κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Η ερώτηση που γεννάται στο μυαλό μου μετά από αυτή την απάντηση είναι πόσο θα δυσκολευτείς να πανηγυρίζεις τα καλάθια της Zenit. Δεν πρόκειται να πανηγυρίσω κανένα καλάθι καμίας ομάδας. Ό,τι και συνέστημα να έχω, είμαι αποφασισμένος να το κρατήσω μέσα μου.